Θα πάμε στο θέμα το οποίο, για το οποίο σας είχα μιλήσει στο τέταρτο μέρος. Θα πάμε στη Γαλλία, θα πάμε στη Βουργουνδία, όπου θα συναντήσουμε έναν από τους κορυφαίους Έλληνες εινολόγους, τον οποίο βέβαια συμβουλεύονται και εμπιστεύονται και ζητούν τη γνώμη του. Τα κορυφαία βέβαια εινοποιεία σε όλο τον κόσμο, στη Γαλλία βέβαια, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Κίνα. Θα ανοίξουμε μία συζήτηση λοιπόν με αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος ξεκίνησε από την Ελλάδα, ακολούθησε το όνειρό του και κατάφερε βέβαια να είναι ένας από τους κορυφαίους εινολόγους σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι ο κύριος Κυριάκος Κυνηγόπουλος. Κύριε Κυνηγόπουλε, να σας καλησπερίσω από Κρήτη. Καλησπέρα σας. Η αλήθεια είναι πως χαρακτηρίζεστε και ως υπτάμενος εινολόγος, εξαιτίας φαίνεται των ταξιδιών που κάνετε, για να πάτε σε εινοποιεία σε όλο τον κόσμο, με τα οποία βέβαια συνεργάζεστε. Ακριβώς. Αυτή η όμορφη περιπέτεια ξεκίνησε το Γενάρη του 1995, με πρώτο σταθμό την Καλιφόρνια. Και από τότε λοιπόν τα ταξίδια συνεχίζονται σε 12 διαφορετικές χώρες στον κόσμο. Να μου πείτε λίγο πώς καταφέρατε και κερδίσατε την εμπιστοσύνη σε πρώτη φάση των Γάλλων. Έκανα ένα κομμάτι από τις σπουδές μου στην Ελλάδα και μετά ήρθα εδώ στη Βουργουνδία για να τις ολοκληρώσω στην εινολογία. Δούλευα κατά τη διάρκεια του τρίγου σε αυτό το εργαστήριο και το 1988 μου πρότειναν τη θέση του διευθυντή. Στη συνέχεια λοιπόν έπρεπε να πείσω τους αμπελουργούς εδώ στη Βουργουνδία ότι πρέπει να αλλάξουμε πολλά πράγματα στο αμπέλι αλλά και στο εινοποιείο. Κράτησε 2 χρόνια αυτή η προσπάθεια και μπορούμε να πούμε ότι η επανάσταση στη Βουργουνδία ξεκίνησε το 1990. Βρίσκεστε στην πιο γνωστή αμπελοεινικά βέβαια περιοχή της Ευρώπης, σωστά? Ναι, ήταν ένα στοίχημα. Όταν ξεκίνησα τις σπουδές μου ήμασταν λίγο κάτω από το καπέλο του Μπορντό και το στοίχημα ήταν να πάμε την Βουργουνδία ακόμα πιο ψηλά και νομίζω ότι τα καταφέραμε. Το μυστικό για το καλό κρασί ποιο είναι? Έχω διαβάσει τοποθετήσεις σας που τονίζετε ότι πρέπει να κάνουμε αυτό το οποίο ζητά ο καταναλωτής. Αυτό είναι, ξέρετε, υπάρχουν 2-3 δρόμοι για να κάνει κανείς κρασί. Υπάρχουν τα τεχνολογικά κρασιά, όπου λοιπόν να επεμβαίνουμε και δημιουργούμε κρασιά που αρέσουν στον καταναλωτή. Μετά έχουμε μια άλλη κατηγορία κρασιών τα οποία μπορούμε να πούμε ότι είναι βάργετα, δηλαδή βάζουμε σε αξία την ποικιλία. Και εδώ στη Βουργουνδία δουλεύουμε εντελώς διαφορετικά, δουλεύουμε την κλασική μέθοδο που αφήνουμε τα κρασιά να εκφράσουν την ποικιλία και ιδίως το έδαφος και το κλίμα της χρονιάς. Μάλιστα, καλοί μαθητές οι Γάλλοι εκεί στη Βουργουνδία? Κάποιος δημοσιογράφος έγραψε ότι τους κάνουν να προχωρούν παρά τη θέλησή τους. Ήταν δύσκολη η αρχή. Ναι, έπρεπε να τους πείσω πρώτα απ' όλα να μου υποδεχτούν. Σήμερα ακόμα με αποκαλούν Le Grec. Αυτό είναι το όνομά μου εδώ στη Βουργουνδία. Και έπρεπε να τους πείσω ότι αυτός είναι ο σωστός δρόμος. Δουλειά στο αμπέλι, καλύτερο εξοπλισμό στο εινοποιείο και προσοχή, πάρα πολύ προσοχή να δουλεύουμε προαιρετικά και όχι με διορθώσεις όπως ήταν παλιά η Βουργουνδία. Τι λάθος γίνεται στην Ελλάδα, ή για να το θέσω διαφορετικά, γίνονται λάθη στην Ελλάδα? Δεν γίνονται λάθη, απλά η Ελλάδα ξεκίνησε με κάποια πρότυπα τα οποία δεν ήταν ίσως αυτά που έπρεπε. Τώρα τα τελευταία χρόνια πήρε συνείδηση ο Έλληνας παραγωγός ότι όλα ξεκινάνε στο αμπέλι. Και έχοντας καλά στα φύλλα, σίγουρα τα κρασιά θα είναι ακόμα καλύτερα. Η συμβουλή σας στους Έλληνες, στους κριτικούς παραγωγούς, ποια είναι? Έχω μεγάλη ανενέμεια στην Κρήτη που πέρασα πολλές από τις διακοπές μου και βλέπω από μακριά την εξέλιξη των κρασιών που πάνε όλο και καλύτερα. Η Κρήτη έχει τη μεγάλη τύχη να διαθέτει τις δικές της ποικιλίες, οπότε μπορεί να αναδειχθεί γρήγορα. Αυτό λοιπόν που πρέπει να ανακαλύψουν, να καταλάβουν ότι πρέπει να δουλέψουν το αμπέλι με όλες τις αλλαγές του κλίματος, δηλαδή να προσαρμόσουν από το κλάδεμα μέχρι τον τρίγο την καλλιέργεια του αμπελιού για να φτιάξουν φρέσκα σταφύλια. Και από εκεί και πετά ας με καλέσουν εδώ, εγώ είμαι για τις συμβουλές. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Επόμενος μεγάλος στόχος ποιος είναι? Εδώ στη Βουργουνδία έχω ένα εργαστήριο με 8 άτομα.
παρακολουθούμε 200 ενοπλία. Και η καινούργια είδηση να σας τη δώσω είναι ότι αγόρασα ένα δεύτερο εργαστήριο στο Σαμπλί. Είναι πάλι η Βουργουνδία, αλλά πολύ πιο βόρεια. Όπου θα πρέπει λοιπόν να πάμε εκεί να αλλάξουμε λίγο την ποιότητα και να ανεβάσουμε τη στάθμη αυτών των κρασιών. Καζακστάν ήταν η επόμενος σταθμός για τον Τρίγο του 2020, αλλά δυστυχώς δεν έγινε αυτή η συνεργασία. Ελπίζω σύντομα να μπορέσω να επισκεφτώ και αυτόν τον Αμπελώνα. Μάλιστα. Κόκκινο ή λευκό κρασί? Εδώ πέρα έχουμε δύο μεγάλες περιοχές. Ο βορράς είναι η Côte de Nuit, ο νότος είναι η Côte de Beaune. Côte de Nuit, λοιπόν, θα έλεγα το αγαπημένο μου κρασί, το Μουζινί. Είναι ένα αμπέλι που είναι όλο μαζί 10 εκτάρια, δηλαδή 100 στρέμματα. Και αν έρθουμε νότια στα Grand Cru, η μεγάλη μου αδυναμία θα πάει στο Μοραζέ. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Να είστε καλά.